Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Το σημερινό βίντεο θα είναι κατά κάποιο τρόπο συνέχεια του χτεσινού. Ξέρετε για ποιο πράγμα θέλω να συζητήσω? Όταν ζούμε στην πόλη, εγώ είμαι Κορδελιό, Θεσσαλονίκη, όποιος ξέρει την περιοχή, ξέρει. Σε μεγάλη πόλη. Πολύ δύσκολα να ζεις με αρμονία με τη φύση. Γιατί άσφαλτο, μεγάλες πολυκατοικίες, αυτοκίνητα, πάρα πολύ κόσμο. Το μόνο που μας μένει να βλέπουμε καθαρό ουρανό. Τελευταία όμως δεν είναι και πάρα πολύ καθαρό και το ξέρετε και ξέρω κι εγώ, δεν θέλω να το συζητήσω. Αλλά μας μένει λίγο, λίγο. Μία δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε νερό της βροχής για να μας βοηθήσει να μείνουμε σε αρμονία με τη φύση. Να προσπαθήσω να εξηγήσω. Γιατί έχω κάνει βιντεάκι έτσι με τη βροχή και είχα αντιδράσεις πάρα πολλές και δεν είναι καθαρό. Δεν είναι καθαρό. Δεν μπορεί να είναι καθαρό εφόσον ο πλανήτης πνίγεται. Δεν είναι καλό. Γιατί δεν είναι καλό? Είναι δωράκι του Θεού. Είναι φιλτραρισμένο νερό. Χάλασαν τα φίλτρα. Πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς. Πώς να καθαρίζουμε αυτά τα φίλτρα για να έχουμε καθαρό νερό της βροχής? Δεν λερώνουμε το πλανήτη. Ο καθένας θα σκέφτεται με τον τρόπο που μπορεί να το κάνει. Μην αγοράζετε πράγματα οποία είναι για πέταμα. Μην παράγετε πράγματα οποία είναι για πέταμα και είναι τοξικά. Ο καθένας στη θέση του θα κάνει αυτό που μπορεί. Ένα μικρό σκαλοπατάκι. Ένα κύτταρο από ένα ελέφαντα θα κάνει τη διαφορά. Γιατί μόνο που έχει αυτή η κίνηση, μόνο που υπάρχει αυτή η κίνηση, θα αλλάξει κάτι. Γιατί εμείς είμαστε, τι λέγαμε, είμαστε ενέργεια. Όταν κάνει κάτι ο ένας, αυτό πάει δίπλα και στον άλλον. Κολλάει, είναι κολλητικό. Τώρα σαν νοικοκυρά τι μπορώ να κάνω? Με κάθε τρόπο, χωρίς να δυσκολεύω τη ζωή μου πάρα πολύ, χωρίς να ενοχλήσω κάποιον, θα προσπαθήσω να σκεφτώ πώς μπορώ να μειώσω τα κακά πράγματα που είναι γύρω-γύρω μου. Κάθε μία θα προσπαθήσει να βρει μόνη της. Ένα πολύ γλυκό κορίτσι μου έγραψε στα σχόλια του σχολείου ότι ευτυχώς δεν παίρνουμε τους βαθμούς. Παίρνουμε τους βαθμούς, αλλά όχι από την κυρία Όλγα. Από εδώ. Μόνοι μας βάζουμε βαθμούς στον εαυτό μας. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να σας βάλω βαθμούς. Εσείς να κρίνετε τι κάνατε εσείς. Έκανα κάτι. Σήμερα προσπάθησα να βοηθήσω στο πλανήτη με αυτό το τρόπο. Αύριο θα κάνω αυτό. Αύριο θα κάνω αυτό. Παραδείγματα, εάν θέλετε, θα με γράψετε από κάτω. Δεν είναι βίντεο για παραδείγματα. Απλά θέλω λίγο να σκεφτείτε, χωρίς να ενοχλήσετε κανέναν, χωρίς να ζορίζετε πολύ τον εαυτό σας, να αλλάξετε τρόπο σκέψης και τρόπο ζωής. Ένα από αυτό το πράγμα είναι το νερό της βροχής. Γιατί όλα πήγε έτσι μακριά το θέμα? Το νερό της βροχής είναι τέλειο νερό για να ποτίζουμε τα λουλούδια. Μπορείτε να το μαζέψετε. Να ποτίζετε λουλούδια στις γλάστρες είναι τέλειο. Χιόνι. Φλόρινα, έχετε χιόνι? Έχετε. Βάλτε λίγο σε ένα κουβαντάκι, θα λιώσει και θα ποτίζετε τα κακτάκια που είναι μέσα. Να δείτε πόσο διαφορετικά θα είναι τα λουλούδια σας. Τι ζωντάνια θα πάρουνε. Παράλληλα τι κάνετε, μετατρέπετε το κρύο
σε κάτι φοβερά καλό. Δώστε λίγο σημασία σε αυτή τη κίνηση, γιατί πώς είπαμε, σχολείο δεν είμαστε, σχολείο της μάγισσας είμαστε. Εμείς δίνουμε βάση σε αυτό που κάνουμε. Ονομάζουμε κάποια κίνηση όπως θέλουμε, εμείς είμαστε νοικοκυρές στο σπίτι. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν. Το νερό της βροχής, κορίτσι, όποιος κάνει σαπουνάκια, ναι, μπορώ να καταλάβω ότι θα φοβηθείτε να το κάνετε σε σαπούνι καλλιντικό προσώπου. Αν όμως κάνετε σαπούνι για πλύσιμο ρούχων, δοκιμάστε. Αντί για νερό, θα μαζέψετε το νερό της βροχής, να το περάσετε από ένα απλό φίλτρο του καφέ, αν θέλετε διπλό, και θα συμμαζέψετε αυτό το νερό, το κρυώνετε με κανονικό τρόπο. Δοκιμάστε να κάνετε σαπούνι με το νερό της βροχής, θα με θυμηθείτε. Θα πλένει καλύτερα. Θα έχει πιο πλούσιο αφρό. Γιατί είναι μαλακό το νερό, δεν έχει βαριά μέταλλα και άλατα. Δεν πρέπει να έχει. Θα μου πείτε, όλα μας ψυκάζουν και έχει. Ναι, έχει και στιβρίσει όμως. Ποιος έκανε ανάλυση αν δεν έχει το νερό που είναι στα μπουκάλια εμφιαλωμένα, έκανε κάποιος μέτρηση. Αν έχουμε κανένα χημικό, πείτε μας ποιο νερό πρέπει να πίνουμε, με ποιο νερό πρέπει να κάνουμε μπάνιο, είναι άλλη συζήτηση, αφήνουμε. Είναι για άλλη ιστορία το βιντεάκι. Πού αλλού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό της βροχής? Αν είναι μεγάλη βροχή και δεν βαριέστε, μαζέψτε. Περάστε από το ένα φίλτρο καφέ για να πλένετε τα μάλινα ρούχα. Τα μάλινα. Δεν θα χρειαστεί τίποτα. Ένα σαπουνάκι σπιτικό και νερό αυτό, λίγο ξύδι για ξέπλυμα, και πλένετε το ρούχο πιο καλά και είναι πολύ πιο ζωντανό μετά. Τι άλλο μπορείτε να κάνετε? Αν δεν φοβάστε και μένετε μακριά από την πόλη, μαζέψτε αυτό το νερό και κάντε παγάκια. Παγάκια για το πρόσωπο. Αν φοβάστε όμως, μην το κάνετε, γιατί κάθε φορά λέω, όποιος φοβάται δεν κάνει. Αν είστε σίγουροι ότι είστε κάπου μακριά από μεγάλη πόλη. Το νερό της βροχής είναι ένα δώρο Θεού. Αρκεί να είμαστε έτοιμοι να το συμμαζέψουμε. Όταν κάποιος είναι αρχιτέκτονας και κάνει σχέδιο πώς πρέπει να είναι σπίτια, πώς πρέπει να είναι δρόμοι, λογικά πρέπει να ελέγξει και πώς να φεύγουν τα νερά όταν είναι πάρα πολλά. Πρέπει να έχει σύστημα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το πράγμα, πώς φεύγει το νερό ή σε χωριό ή σε πόλη, αν είναι πολύ, ή πώς να το μαζέψουμε το νερό όταν το θέλουμε σε μεγάλη ποσότητα για να το χρησιμοποιήσουμε για να ποτίζουμε τα φυτά μας. Ναι, είναι δύσκολη διαδικασία. Ναι, δεν είναι σύγχρονη διαδικασία, αλλά είναι φοβερή διαδικασία, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο πλανήτη μας. Ξέρω ότι ξέρετε περισσότερα από μένα. Έχω εδώ πέρα στο κανάλι κάποια άτομα που ασχολούνται και ξέρουν να πούνε πιο όμορφα αυτό που είπα τώρα. Αλλά ξέρω και ένα πράγμα. Μπορεί να μην σκεφτήκατε ποτέ να μαζέψετε το νερό της βροχής, να το συμμαζέψετε, να χρησιμοποιήσετε. Γιατί έχουμε άλλα στο μυαλό. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε στο πλανήτη? Δεν αφήνουμε σκουπίδια εκεί που περπατάμε. Τώρα είπα μεγάλη και βαριά κουβέντα. Δεν θέλω να μαλώσετε στα σχόλια μετά. Εγώ σαν γυναίκα περπατάω. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου, τους έλεγα, δεν πετάμε, πετάμε εκεί. Όταν έχω τον Μπρούνο μαζί μου και είναι έξω, συμμαζεύω πίσω από τον Μπρούνο μου. Γιατί?
Γιατί αν δεν θα συμμαζέψω εγώ, δεν θα συμμαζέψει άλλη, δεν θα συμμαζέψει ο άλλος, μαζεύεται. Και ο παράδεισος γίνεται μια διαφορετική λέξη. Δεν λερώνουμε το περιβάλλον. Προσέχουμε τι κάνουμε, πώς κάνουμε και μαθαίνουμε τα παιδιά μας να προσέχουν το πλανήτη. Πάρτε ένα μικρό κομματάκι, το σπίτι. Σε όποιο και σπίτι θα μπεις στην Ελλάδα, λάμπει το σπίτι. Γιατί έξω η πόλη μας είναι βρώμικη. Γιατί το κορδελιό είναι από τις πιο καθαρές περιοχές του κόσμου που έχω δει. Γιατί στο σπίτι λάμπει σε όλους. Γιατί έξω δρόμος δεν είναι το σπίτι μου, είναι το σπίτι μου. Όταν πάω βόλτα στη Χαλκιδική, στη παραλία, δεν είναι το σπίτι μου. Όταν πάω στο δάσος, δεν είναι το σπίτι μου. Κάθε μία πρέπει να πάρει ευθύνη. Και δεν χρειάζεται να βάλετε έτσι πρόγραμμα να τα κάνω όλα σήμερα. Όχι, σιγά σιγά να μπει έτσι μαλακά, χωρίς να ζοριζόμαστε και χωρίς να ζορίζουμε κανέναν. Αυτά, τροφή για σκέψη είναι σημερινό βίντεο. Να ζεις στην αρμονία με τη φύση είναι δύσκολο πράγμα, γιατί δεν μας μάθανε. Κανονικά αυτό πρέπει να είναι μάθημα στο σχολείο. Με ποιο τρόπο μπορούμε να ζούμε αρμονικά με το πλανήτη μας. Ξέρω ότι έχω δασκάλους εδώ. Γράψτε κάτι. Γράψτε μια πρόταση. Θα ακουστεί. Είμαι σίγουρη ότι θα ακουστεί και θα αλλάξει κάτι. Αυτά. Σας στέλνω φιλάκια από την Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε κρύο. Παγωνιά, δεν ξέρω. Περιμένουμε την άνοιξη.